Θέλουμε μια κοινωνία που θα έχει και παραγωγή, θα έχει και βιομηχανία, αλλά θα ξέρει τι είναι ο στόχος μιας εφημερίας και της καλής ζωής. Που δεν είναι ακόμα ένα iPad, δεν είναι ακόμα ένα αυτοκίνητο με που πατάς αυτό το κουμπάκι και ανεβαίνει κάτι άλλο. Είναι μια κοινωνία που σέβεται τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, τις σχέσεις με την κοινότητα, τα παιδιά μας, την υγεία μας και τις σχέσεις που έχουμε όλοι μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει να ανατρέψεις μια κυρίαρχη ιδεολογία. Τα νούμερα 27, 66, 211, 105, 185 και 127. 27, 66, 211, 105, 185, 127. Διακόσια 22, 109, 269, 245, ας φωνάξει αν κάποιος έχει νούμερο και σηκώσει χέρι. 234, 152. 152. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία. Μία με δύο σκέλη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Τσακαλώτο. Αν εγώ αυτή τη στιγμή δεν πληρώσω ένα χρέος το οποίο έχω πληρώσει και το οποίο δεν είναι ότι το έχω δανειστεί από τον Γάλλο, τον Άγγλο, τον Πορτογάλο, αλλά από τις τράπεζες αυτών. Σε τι πράγμα αντιμάχομαι και ρίχνω την φέρνω αντιπαλότητα και ανταγωνισμό μεταξύ εμένα και του εργάτη του οποιοδήποτε Ευρωπαίου. Δεν έχω κανένα ανταγωνισμό, το χρέος αυτό είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει καλά από αυτά που έχετε πει, γιατί δεν ξέρω πια, είναι το ότι αυτό το χρέος δεν είναι από τον ΑΕΠ του πλανήτη, ας πούμε, παίρνω από κάποια λεπτά, είναι από το πλεόνασμα που υπάρχει. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, και το δεύτερο σκέλος είναι, τι θα γίνει, θα ήθελα σε αυτό και τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Καζάκη, αν όλοι μας, σας παρακαλώ, είναι για μένα πολύ σημαντικό, αν αυτή τη στιγμή όλοι μας σταματούσαμε να ταΐζουμε το χέρι το τέρας που μας τρώει. Δηλαδή, σταματούσαμε να πληρώνουμε δάνεια, να πληρώνουμε τα χρέη μας, όχι μόνο σαν κράτος, αλλά και σαν ιδιώτες εννοώ. Τι θα γινότανε. Και αποσύραμε όσοι έχουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Τι θα γινότανε. Οι δύο από εμάς, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι στο πάνελ, είμαστε και έχουμε υπογράψει για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Ένας από τους λόγους που το κάναμε και νομίζω ότι συμφωνούμε, είναι ένα δημοκρατικό αίτημα. Να ξέρει ο ελληνικός λαός πού χρωστάμε, από πού χρωστάμε, ποιος θα δημιούργησε τα χρέη, πόσο κομμάτι είναι επαχθές, τι έγινε με τους Ολυμπιακούς, και ένα budget πολύ μικρό ξαφνικά γινόταν και μεγαλύτερο. Αλλά νομίζω ότι θέλουμε και κάτι άλλο. Θέλουμε να ξέρουμε σε ποιους χρωστάμε. Και αν το μάθουμε αυτό, θα μάθουμε ότι δεν χρωστάμε μόνο στους πλουσίους. Έχουν ομόλογα του ελληνικού κράτους και τα ταμεία απλών ανθρώπων. Και γι' αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία ότι εγώ έχω μεγαλύτερη αλληλεγγύη στους Γερμανούς εργαζόμενους και στους Πορτογάλους από ό,τι έχω σε αυτούς που δεν πληρώνουν φόρους επισήμως ή χωρίς να άδεια των κρατών. Άρα να το μάθουμε, πριν έχουμε τη σιγουριά και λέμε. Δεν το ξέρω αυτό.
Να το δούμε. Μπορεί να είναι μικρός ο αριθμός. Άρα και πάλι λέω, μην τσακωθούμε εκ των προτέρων σε ένα πολύ μεγάλο και ωραίο πράγμα που γίνεται εδώ, όταν καν δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για να δούμε πόσο βάρος έχουν τα επιχείρηματα που λέω εγώ ή που λέει κάποιος άλλος συνάδελφος εδώ σε αυτό το πάνελ. Το δεύτερο. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να αποφύγουμε και είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι ατομικές λύσεις. Το σύστημα έχει μεγάλη ανοχή και τρόπος να ενσωματώνει ατομικές λύσεις. Ατομικές λύσεις, ο καθένας μας να σωθεί, η δική του οικογένεια να σωθεί, η δική του παρέα. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση γιατί θέλουμε να επαναφέρουμε τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη και να δείξουμε ότι από εδώ αυτό είναι που γίνει. Να το συζητήσουμε τι κάνουμε, να το συζητήσουμε όλοι μαζί, αλλά όχι κινήσεις που είναι τι με συμφέρει της δικής μου οικογένειας ή εμένα. Ναι. Ωραία. Αν όλα αυτά μπορούσα, εγώ θέλω πάλι να κάνω αυτή την έκκληση. Όλα πρέπει να είναι στο τραπέζι μια συζήτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να επιστρέψει στο Δήμο η ουσιαστική μέρημνα και η ουσιαστική δουλειά αν δεν τα συζητάμε όλα. Αλλά να τα συζητάμε ήρεμα και να πούμε ο ένας τον άλλον. Και είναι μερικά πράγματα που υπόθηκαν εδώ που πραγματικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Να τα συζητήσω σε μεγαλύτερο βάθος. Με ρώτησε και ο κύριος Καζάκης και με ρώτησαν και από πίσω σε ποια χώρα η υποτίμηση δημιούργησε προβλήματα. Πώς δημιουργήθηκε ο ναζισμός στη Γερμανία. Το ξέρετε αυτά τα παλιά newsreel που πηγαίναν οι Γερμανοί στα μπαρ και παίρνανε 9 μπύρες στην αρχή του απόγευμα γιατί μέχρι το βράδυ θα έχει ακριβή η μπύρα. Και τότε διελύθηκε όλο το μεσαίο, όλα τα μεσαία στρώματα στη Γερμανία και είπε ο ναζισμός. Να μην λέμε ότι ποτέ η υποτίμηση δεν είναι πρόβλημα. Κάναμε έναν ολόκληρο παγκόσμιο πόλεμο γιατί η υποτιμήση και ο πληθωρισμός κατέστρεψε ένα ολόκληρο στρώμα μιας κοινωνίας. Να το συζητήσουμε τι σημαίνει για μας αυτό. Ναι, λοιπόν, καταρχήν εγώ είμαι υπέρ της συζήτησης. Αρκεί ρε παιδιά να ακούμε τι λέει ο άλλος και να απαντάμε σε αυτό που λέει ο άλλος. Εγώ είπα ότι στην ελληνική οικονομία έγιναν απαρατές υποτιμήσεις. Από τη μεταρρύθμιση του 1953-1954 του Μαρκεζίνη, ο γιος του τώρα έρχεται να μας σώσει. Λοιπόν, έρχεται να μας σώσει, δώσε το Θεό. Λοιπόν, μειώθηκε η δραχμή 10 φορές η αξία της. Χρεοκοπήσαμε. Αυτό ρώτησα. Δεν είπα ότι δεν είχε πρόβλημα. Προφανώς, αφού χρησιμοποιούσαν την υποτίμηση του μηνός θα τσακίζουν τα μεροκάματα. Αυτό χρησιμοποιούσαμε. Καλό είναι να ακούμε τον άλλο τι λέει. Θέλουμε να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι αλήθεια ότι χρωστάμε σε ασφαλιστικά ταμεία. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Μη παραμυθιαζόμαστε από την κυριαρχική ιδεολογία. Επίσημα στοιχεία, να τα πούμε τα επίσημα στοιχεία. Λοιπόν, τα επίσημα στοιχεία είναι το 15% του χρέους οφείλεται σε ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά ταμεία. Το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων στα οποία χρωστάμε, ελληνικά και ξένα, που έχουν πάρει ελληνικά ομόλογα, ανέρχεται στο 7% του δημόσιου χρέους. 7%. Ξέρετε πώς αγοράζουν τα ασφαλιστικά ταμεία στο εξωτερικό, γιατί εσωτερικό ξέρετε πώς γίνεται. Δίνει την εντολή από την κυβέρνηση, στο διοικητή και πάει και αγοράζει ομόλογα. Στο εξωτερικό δίνουν τα αποθεματικά σε εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου όπου αγοράζουν ομόλογα, ασφαλισμένα ομόλογα. Δηλαδή ασφαλίζουν το ομόλογο του και όχι με CDS ή CDO, με ασφάλεια κανονική. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ακόμη και αν αρνηθεί το κράτος που έχει το ομόλογο να πληρώσει, το ομόλογο είναι ασφαλισμένο. Δεύτερο, όταν λέμε μία αναγνώριση του χρέους, δεν σημαίνει, και φυσικά πάω να το πληρώνω, δεν σημαίνει ότι δεν θα διαπραγματευτούμε, για παράδειγμα, με το ταμείο της AG Metall που θα έρθει εδώ. AG Metall είναι το μεγάλο γερμανικό σωματείο, το μεγαλύτερο γερμανικό εργατικό σωματείο. Να έρθει εδώ να το συζητήσουμε.
δεν θα συζητήσουμε ούτε θα διαπραγματευτούμε ως οφειλέτης μεταλλιστή. Αυτό λέμε. Και για να το εξασφαλίσεις αυτό, έχουμε και νομικό στην παρέα, ξεκινάς από τη μία αναγνώριση του χρέους. Δεν σας οφείλω.